θέσεις έπρεπε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει αυτούς πολλούς ελέγχους που συνεχίζονται και γίνονται εντατικά για τη λίστα Λαγκάρντ αλλά και για άλλα, το οποίο ως γεγονός δεν το βλέπουμε να αποτυπώνεται στην πραγματικότητα. Επομένως, είστε εδώ σήμερα και γιατί θα ακούσετε βεβαίως και στη συνέχεια τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος θα μιλήσει για όλο αυτό το θέμα, το οποίο αποδομείται προφανώς ως ψευδές. Είστε εδώ για να έχουμε μια πραγματική επικοινωνία και μια ενημέρωση επί πραγματικών θεμάτων. Η προεκλογική περίοδος που έχει στόχο να πλήξει μέσω προσώπων την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. Θα είναι όλα τα γεγονότα τα πραγματικά στην επιφάνεια, όπως αυτό που σας αναφέρω για παράδειγμα με τον κύριο Παπασταύρου σήμερα, είναι κι άλλα. Και θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε. Επί πραγματικών γεγονότων, χωρίς λάσπη στον αέρα, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Πρόσωπα που πλήττονται για να πλήξουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει, διότι από μόνη της δεν είναι σε θέση ούτε εκλογική επιτυχία να έχει, και με άλλους, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν τον ίδιο στόχο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί.